Οι κάλπες βρίσκονται ήδη στα περισσότερα εκλογικά κέντρα της Ουκρανικής επικράτειας, όπου θα προσέλθουν οι ψηφοφόροι την Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της χώρας. Η Εκλογική Επιτροπή, αναμένοντας προβλήματα στις ανατολικές επαρχίες, δίνει τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να μετακινηθούν σε άλλα σημεία της χώρας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο κόσμος που ζει στα Ανατολικά και στην Κρυμαία δεν έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για διάφορους λόγους, τους οποίους όλοι μας γνωρίζουμε. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία να απευθυνθούν στις εκλογικές επιτροπές για να αλλάξουν το σύστημά τους και να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε οποιοδήποτε σημείο της επιλογής τους. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, οι αποσχιστές έσπασαν τις κάλπες σε δημόσια θέα, θέλοντας να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην εκλογική διαδικασία και διακηρύσσοντας ότι η επαρχία είναι πλέον αυτόνομη. Ανάμεσα σε εκείνους που πρωτοστατούν είναι και μια ρωσόφωνη γνωστή ως Μη Σάντα Κλάους, που φορώντας μια μπλούζα στην οποία έγραφε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι εκνευρισμένος, φώναζε συνθήματα κατά του Κιέβου. Οι κάλπες ανοίγουν στις 8 το πρωί τοπική ώρα την Κυριακή και κλείνουν στις 10 το βράδυ με δικαίωμα ψήφου σε 35,5 εκατομμύρια πολίτες. 22 εκλογικές επιτροπές στο Ντόνετσκ και 8 στο Λουγκάνσκ έχουν παρεμποδιστεί στο έργο τους.